Πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Νομίζω. Πάμε ανατολικά, γιατί σήμερα δεν έχουμε πάει μέρη. Ναι, και δεν γίνεται. Απαγορεύεται. Να βγει εκπομπή χωρίς να πάμε στα ανατολικά, δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανούσο Παιδιαδίτη. Είναι ο νέος αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης τοπικής οικονομίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Κύριε Παιδιαδίτη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και κάθε καλό να έχουμε μια χρονιά επικοδομητική. Και μια χρονιά που θα πάμε όλοι μπροστά και να ξεχάσουμε λίγο όλη αυτή τη μαυρίλα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και να σας ευχηθούμε βεβαίως και στο νέο μετερίζει, έτσι, καλή θητεία, αυτοδιοικητικά πλέον καθήκοντα, πέρα από τη γνωστή επιχειρηματική σας δραστηριότητα, έτσι. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας θα πω εγώ, κύριε Παιδιαδίτη, με δεδομένο ότι έχετε και τουρισμό και πολιτισμό. Και άντε να δούμε τώρα πώς θα καταφέρετε αυτά να τα φέρετε τόσο κοντά και σε τέτοια ισορροπία που θα πάνε το Δήμο Αγίου Νικολάου μπροστά. Κοιτάξτε, ευχαριστώ, είναι τιμή μου βέβαια και ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη, που μου έκανε αυτή την τιμή να μου δώσει αυτά τα αντικείμενα. Είναι μεγάλο το βάρος, αλλά γιατί είναι η πρώτη φορά που μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος έτσι θεσμικός ρόλος, δεν υπήρχε αντιδήμαρχος τουρισμού, υπήρχε ο πρώην πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου που καταργείται. Αυτός τώρα καταργείται, κύριε Παιδιαδίτη. Ναι, μετά από αρκετά χρόνια και τώρα όλες αυτές οι δραστηριότητες περιέρχονται στο Δήμο. Εμείς τώρα σκεφτήκαμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Δηλαδή ο τουρισμός μας να πατήσει πάνω στον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ένας στυλοβάτης όπου θα μας διαφοροποιήσει στα μάτια των επισκεπτών μας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαφοροποιημένο προϊόν, ένα άλλο τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε άλλες χώρες της Μεσογείου, που δίνουν και αυτοί έτσι ήλιο και θάλασσα σε πολύ χαμηλότερες τιμές και όλο αυτό να βοηθήσει την τοπική αγορά μέσα από διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες που σίγουρα πρώτα θα απευθύνονται στον τόπιο. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε όσο μπορούμε το πολιτιστικό επίπεδο γενικά του Δήμου μας με ποικίλες εκδηλώσεις. Σκεφτόμαστε να επαναφέρουμε διάφορους παλιούς θεσμούς, διάφορες παλιές εκδηλώσεις όπως ήταν η Ναυτική Εβδομάδα που γινόταν πριν αρκετά χρόνια εδώ στο Δήμο μας, η οποία θα είναι προς τιμήν εδώ του Ναυάρχου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου που καταγόταν από την Αρχαία Λατό που είναι εδώ δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, τον Νέαρχο, ο οποίος είναι ένας γνωστός άγνωστος, αλλά που εμείς θέλουμε να τον αναδείξουμε και να χτίσουμε έτσι πάνω του και από θέμα τουρισμού, έτσι ώστε ό,τι κάνουμε να μην γίνεται κάτι για να γίνεται, αλλά να υπάρχει και κάποια ουσία και για τον τόπιο, αλλά να έχει και το ενδιαφέρον και ο ξένος και κάποιο επισκέπτης από άλλες πόλεις του νησιού να έρθουν να μας επισκεπτούν και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις μας. Και σκέφτεστε και κάποιες εκδηλώσεις, κύριε Παιδιαδίτη, στο πλαίσιο αυτό, έτσι και περιττέρω ενδυνάμωσης του εορτασμού του Πολιούχου του Αγίου Νικολάου, σωστά. Ναι. Κοιτάξτε. Έχουμε την τιμή να είμαστε η μόνη πρωτεύουσα που φέρουμε το όνομα ενός Αγίου, του Αγίου Νικολάου. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν αποδιδόταν η τιμή που του έπρεπε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ούτε καν γίνεται και λειτουργία στο ομώνυμο εκκλησάκι, που είναι ένα βυζαντινό εκκλησάκι που υπάρχει βόρεια της πόλης, που είναι 1200 ετών. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε όλη αυτή τον Άγιο, να κάνουμε έτσι μια εβδομάδα γιορτή της πόλης προς τιμή του και όπου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις του πνεύματος, θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά και θεάτρου και διαφόρων εκδηλώσεων διαφόρων τεχνών, να δώσουμε μια τιμή και να γίνει ένας θεσμός στην πόλη μας. Πάμε και σε αυτό που είπε πριν η Μέρη, νομίζω είναι το πιο εύστοχο που μπορεί να τεθεί επιτάπητος, είναι η διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Και το ερώτημα, κύριε Παιδιαδίτη, είναι πώς μπορεί ο Άγιος Νικόλαος να αποκτήσει μια ιδιαίτερη έτσι, τουριστική πολιτιστική ταυτότητα, αυτό το city branding που λέμε το περίφημο. Ναι. Όπου διαθέτει βεβαίως, πρέπει να πούμε, ο Άγιος Νικόλαος,
εξαιρετικού κάλους πολιτιστικά μνημεία. Αναφέρθηκε ο κ. Παιδιάδης πριν από λίγο και στην αρχαία Λατό, η οποία ουσιαστικά δεν έχει πάρει τη θέση που της αξίζει στο χάρτη, τον αρχαιολογικό χάρτη της Κρήτης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, Νικολέτα, αν μπορώ να σε φωνάζω Νικολέτα. Είναι η Μέρη Καριωτάκη, κύριε Παιδιάδη. Δεν πειράζει, ακούγεται στον Νικολέτα. Συγγνώμη. Ακούω σε ό,τι θέλετε. Ωραία, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Η Μέρη, λοιπόν. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία σπιναλόγκα έχουμε και όλος ο Δήμος δουλεύει από τη μία σπιναλόγκα. Έχουμε πολύ περισσότερα μνημεία, έχουμε δηλαδή το προϊόν, αλλά πρέπει να φτιάξουμε λίγο το περιτύλιγμα, να τα αναδείξουμε και έτσι να μπορούμε με αυτό το εναλλακτικό προϊόν και με τις διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει εδώ κάποιος, να έχει λόγο να επισκεφτεί και να έχει λόγο να βγει έξω από τα ξενοδοχεία, από τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα τετράστερα, γιατί δυστυχώς όταν είναι το πεντάστερο το ξενοδοχείο και βγαίνει έξω στην πόλη και τα αστέρια αρχίζουν και πέφτουν από 4, 3, 2, 1, πρέπει να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, πρέπει βέβαια και από την πλευρά του Δήμου να φτιάξουμε την πόλη όσο μπορούμε, αλλά και να του δώσουμε πράγματα που θα κάνει, εμπειρίες. Είναι τώρα πια το μονόδρομος και το experience, ο κόσμος θέλει να βιώσει πράγματα, έτσι ώστε να θυμάται την Κρήτη, να θυμάται τη φιλοξενία μας, να θυμάται που ήρθε και να τον κάνει να έρθει και να ξαναέρθει. Μην βγει μόνο έξω για λίγο και πια εντάξει το είδα, δεν ξαναέρχομαι. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Παιδιαδίτη, μπορεί να αξιοποιηθεί παραπάνω και η λίμνη του Αγίου Νικολάου που είναι ορόσημο. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και κάποιους όμορφους θεσμούς, το cliff diving, παραδείγματος χάρη, που έτσι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα. Όλα αυτά τις εκδηλώσεις που γίνονταν μέχρι τώρα θα τις μελετήσουμε, θα τις ζυγίσουμε, να δούμε και τα ωφέλη, τα αντισταθμιστικά που έφερναν στην πόλη σε σχέση με αυτά που ξοδεύαμε, και σίγουρα ό,τι είναι καλό θα συνεχιστεί και θα το εμπλουτίσουμε και ακόμη παραπάνω. Πρώτα απ' όλα όμως θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε, να κάνουμε μια μελέτη στρατηγικής και ένα σχέδιο marketing πάνω στο branding, στο city branding και πάνω στο τελικά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο πελάτης στόχος μας, ποιες είναι οι εθνικότητες που έρχονται, που θα παράλληλα και με τις επενδύσεις που γίνονται με το ΒΟΑΚ, με το αεροδρόμιο το νέο, με τις ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται εδώ δίπλα μας στην Ελούντα, να δούμε μετά από 10 χρόνια πού θέλουμε να δούμε το Δήμο μας, σε ποιους θα απευθυνόμαστε και πώς θα συνδυάσουμε το παραλιακό μέτωπο, αν θα θέλουμε να γίνουμε κι εμείς κάποια ριβιέρα όπως είναι έτσι στη Γαλλία και στην Ιταλία, που εμείς δεν θεωρώ ότι από άποψη φυσικής ομορφιάς υστερούμε σε κάτι, σε σχέση με την ενδοχώρα και τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι το στοίχημα. Στο μεταξύ, τώρα μια και λέτε για την ενδοχώρα και τον πολιτισμό, αυτό θα μπορούσε να είναι και μια πολύ καλή βάση για να υπάρχει τουριστικά, και βάλτε το υπάρχει σε εισαγωγικά, ο Άγιος Νικόλαος και πέραν από τους καλοκαιρινούς μήνες, τους χειμερινούς μήνες. Έχετε μια Κριτσά για παράδειγμα, έχετε ένα Καθαρό, έχετε τόσες περιοχές, τόσα χωριά πανέμορφα που θα μπορούσαν. Έχετε τον Κρούστα, θα μπορούσε πραγματικά να είναι προορισμός. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να συνδυάσουμε κάθε χωριό μας και όσο απομακρυσμένο να είναι και με κάποιο προορισμό είτε με κάποιο προϊόν, παραδοσιακό τοπικό προϊόν, έτσι ώστε να αξίζει και μετά και με ψηφιακά εργαλεία να μπορούμε να κατευθύνουμε εκεί τον κόσμο και να αξίζει ο επισκέπτης μας να πάει εκεί να το επισκεφθεί, να καθίσει, να γευτεί τις τοπικές γεύσεις και να μπορεί να δουλεύει όλος ο Δήμος και όχι μόνο το παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Κύριε Παιδιαδίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη έτσι κουβέντα που είχαμε με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας. Είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε και μια άλλη έτσι και λίγο τεχνοκρατική επιχειρηματική πινελιά στον τρόπο που θα λειτουργήσετε ως αιρετός πλέον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, συνήθως οι επαγγελματίες και έτσι οι άνθρωποι του επιχειρήν αποφεύγουν να ασχοληθούν με τα κοινά λόγω του στενού τους χρόνου, αλλά εγώ έτσι αποφάσισα λόγω και της φιλίας με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη, είπαμε να βάλουμε έτσι λίγο πλάτη, να βοηθήσουμε, παρόλο από το υστέρημα του χρόνου μας,
έτσι ώστε όλοι, αν όλος ο Δήμος ανέβει ψηλά, θα ανέβουν και τοπικές επιχειρήσεις. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παιδιαδίτη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.